μπορεί να συζητάμε σήμερα έχοντας μια εικόνα με βάση και την εισήγηση από την αναπληρώτρια υπουργό του συγκεκριμένου προγράμματος, του ζητήματος δηλαδή που αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμαστε γύρω από αυτό το θέμα σε ό,τι μας αφορά, αλλά και τα άλλα κόμματα δηλαδή. Τονίζοντας δηλαδή και τα προηγούμενα και τις προηγούμενες παρεμβάσεις μας σε επιτροπές αντίστοιχες κοινωνικών υποθέσεων συζητώντας νομοσχέδια, αυτό που τονίζουμε και αναδεικνύουμε και προφανώς διεκδικούμε και από πριν αλλά και τα επόμενο διάστημα είναι το εξής, και το θέτουμε ως ζήτημα πρωταρχικό. Και ποιο είναι αυτό? Η πλήρη ευθύνη του κράτους για την πανελλαδική ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό όλων των απαραίτητων δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προκειμένου η πρόληψη να έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο και συστηματικό σχεδιασμό προγραμμάτων, εξετάσεων και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, μόνο με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να έχει αποτέλεσμα και η αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε, του καρκίνου του μαστού, που θέτει προφανώς σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων γυναικών και όχι με την επικίνδυνη αντίθετα αντίληψη της ατομικής ευθύνης που κυριαρχεί εξάλλου για να συσκοντιστούν τι? Οι διαχρονικές τεράστιες ανεπάρκειες του κράτους με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, όμως με τις γυναίκες του μόχθου να είναι αντιμέτωπες με την ανυπαρξία μιας οργανωμένης και συστηματικής πρόληψης. Έτσι λοιπόν, τα ζητήματα της ενημέρωσης ή της ευαισθησίας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ναι, είναι σημαντικές προϋποθέσεις. Όμως δεν αρκούν, αφού οι γυναίκες, ιδιαίτερα των λαϊκών οικογενειών, αντιμετωπίζουν την τραγική ανεπάρκεια ακριβώς των δημόσιων και δωρεάν μονάδων υγείας, τις πολύμενες λίστες αναμονής για προληπτικές εξετάσεις, αλλά και τον εξαναγκασμό τους να πληρώνουν ακριβά στους επιχειρηματίες υγείας ή και λόγω οικονομικής αδυναμίας να εμποδίζονται να κάνουν τους αναγκαίους ελέγχους ή τον αναγκαίο έλεγχο πιο συγκεκριμένα. Και ενδεικτικά, κάθε χρόνο από το 2016 πληρώνουν ή δεν πληρώνουν οι γυναίκες για τις μαστογραφίες στον ιδιωτικό τομέα κατά μέσο όρο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ από τις συνολικές μαστογραφίες ετησίως, αν δεν κάνω λάθος τώρα, μπορεί να διορθωθεί αυτό, ένα 26, ένα έως 30% των μαστογραφιών γίνονται στον δημόσιο τομέα και περίπου το 70-75% στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, το αφήγημα της κυβέρνησης γύρω από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου βρίθη της λογικής κόστος όφελος. Αυτή είναι η πολιτική που ασκείται και στον τομέα της υγείας από ένα κράτος το οποίο έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να υπηρετήσει με την πολιτική που ασκούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην υγεία. Πρώτον λοιπόν, οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ευκαιριακού χαρακτήρα, συνδεδεμένες με προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης, όπως αυτό για το οποίο έγινε λόγος, φόφη, γεννήματα. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε τα ίδια και για τα όσα εμπεριέχονται στο προγράμματα στο Σπύρος Δοξιάδης και άλλα. Και βεβαίως συνδέονται με διαφημιστικές καμπάνες μεγάλων εταιριών και ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεύτερον, η πρόληψη αφορά υποτυπώδεις ανεπαρκείς εξετάσεις που δεν συνοδεύονται από δωρεάν, το τονίζουμε, και πλήρη θεραπεία σε ό,τι διαγνωστεί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που λήγει ως γνωστό τέλος του 25, αφορά γυναίκες, κάνω λάθος, 45-74, δεν είναι? Ενώ υπήρχε μια άλλη, ένα άλλο ηλικιακό φάσμα, 50-69, διευρύνθηκε κατά τη από 45-74, που είναι ανεπαρκής, εμείς λέμε. Όταν οι πιο κρίσιμες ηλικίες είναι τα 40 χρόνια έως 50 των γυναικών και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Και πρέπει αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος να γίνεται από τα 40 έτη. Μην σας πω και ανάλογα και την περίπτωση, τις πιο ειδικές περιπτώσεις, με την έννοια δηλαδή του ιστορικού να γίνονται και νωρίτερα. Ωραία. Και γίνονται οι εξετάσεις. Μετά λοιπόν τι θα γίνει? Δηλαδή εκτελείται το πρόγραμμα. Μετά τι θα γίνει?
Παράλληλα, εξαιρούνται οι γυναίκες που έκαναν μαστογραφία τον προηγούμενο χρόνο. Η εξέταση πρέπει ή όχι να γίνεται ετησίως? Ετησίως δεν πρέπει να γίνεται. Ναι. Ενώ έστω και σε αυτό το ηλικιακό όριο που διέπει το πρόγραμμα. Ναι ή όχι? Επιστημονικά, ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τρίτον, υπάρχει τεράστια έλλειψη μαστογράφων. Το ξέρετε. Και ειδικών επιστημόνων για να τους λειτουργήσουν στα δημόσια κέντρα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία. Περίπου το 16, 18, 20% από τους 323 μαστογράφους στη χώρα βρίσκονται σε δημόσιες δομές. Εντάξει, τα στοιχεία μπορεί να αλλάζουν. Γεγονός όμως τι, που αναγκάζει χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα τι να κάνουν, να χρυσοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και να ταξιδεύουν, γιατί τα ξέρουμε, τα ξέρετε, με επιπλέον κόστος για να κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται. Τέταρτον, οι χιλιάδες γυναίκες που διαγνώσκονται τώρα φτάνουν στο επόμενο στάδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που τελείωσε ο προσυμπτωματικός, δυστυχώς αναδεικνύει το πρόβλημα ή ένα πρόβλημα. Λοιπόν, οδηγούνται λοιπόν αυτές οι γυναίκες με καρκίνο για θεραπεία αποκατάσταση πού? Στους ιδιωτικούς κατ' υπεροχή, στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους που κάνουν χρυσές δουλειές μπροστά στις ανεπάρκειες των δημόσιων δομών. Με τις λίστες ανάμωσης χειρουργία, στις χημειοθεραπείες, στις ακτινοθεραπείες, να μην μιλήσουμε για την αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν έχουν την επιλογή οι γυναίκες της επικίνδυνης για την υγεία τους αναμονής στο δημόσιο από τη μία ή να αποτελέσουν πελατεία των επιχειρηματιών πληρώνοντας αδρά. Να λοιπόν γιατί. Εμείς λέμε ότι απαιτείται να δυναμώσει η διεκδίκηση, η αγωνιστική διεκδίκηση για υπηρεσίες πρόληψης, για ανάπτυξη και στελέχωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που η κατάσταση είναι διαλυτική εκεί πέρα και το γνωρίζετε όλοι, όλοι το γνωρίζουμε. Κέντρα υγείας, να μην πούμε για τα περιφερειακά, αλλά ειδικά τα κέντρα υγείας που έχουν και τον συγκεντρώνουν τέλος πάντων αναπεριοχή, ανατομέα, την ευθύνη στη δημόσια, ας το πούμε, φροντίδα υγείας, αντίστοιχα των νοσοκομείων, των δημόσιων ιατρίων μαστού, των χειρουργείων, το σύγχρονο εξοπλισμό τους, για την απολύτως όμως τι, δωρεάν πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία των ασθενών γυναικών που αναδεικνύονται, αλλά και αντίστοιχα για τα χειρουργεία, για την χημειοθεραπεία, στην αποκατάστασή τους κτλ. Αλλά και κυρίως τη συστηματική ενημέρωση και τις προληπτικές εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο από αυτές τις μονάδες δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες με όλα αυτά που υπόθηκαν, λοιπόν, ούτως ώστε να προσφέρουν και αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, πίσω τώρα από τις ροζ φωτογραφίσεις της Βουλής ή άλλων δημόσιων κτηρίων υπάρχει ένα βασικό, κατά τη γνώμη μας. Είναι η πολιτική που αφήνει και τις γυναίκες απροστάτευτες χωρίς να τους εξασφαλίζει με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες όλα όσα είναι αναγκαία, σύγχρονα για την υγεία τους. Και σε αυτή τη βάση εμείς τοποθετούμαστε και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.